Είδα τον ήλιο, εδώ έβρεκε πριν με το που... Κοίτα παιδάκι μου, μόνο το παιδάκι όταν μεγάλωσα. Μόνο ένας μπορεί να φέρει ήλιο. Κοίτα, εσύ έχεις πιο δύσκολα δουλειά, γιατί όλοι σε βρισκόνες έγινε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μεγαλύτερο πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός του καιρού μας, ξεκινούν, πορεύονται και παίρνουν τη δύναμή τους από αυτόν εδώ τον τόπο. Να σας αναφέρουμε και να σας επιδείξουμε ακριβώς τι ακριβώς και εμείς σκεφτόμαστε. Και να μην πια ισχύς, soft power, και στον τομέα τον διπλωματικό και για το γεωπολιτικό. Ελπίζω γιατί όχι. Τα αγγλικά του είναι δύο πιο καλύτερα από μας. Τα αγγλικά μου είναι αρκετά φτωχά. Και μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω τι ακόμα καλύτερο να κάνω ένα Σάββατο που να έρθω στον τόπο σας. Έχω δει πολλές φορές και θα ξαναθώ. Και μιλάτε για φιλία, αυτό να ξέρετε, το έχετε από μένα, από την άνθρωπη, από την πρεσβεία μας και από τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος Biden ξέρει καλά και αγαπάει πολύ την Ελλάδα και αμέσως αυτή την εποχή στη Πελοπόννησο, στον Νέμι Μπαϊδενάπολες. Άμα είμαι στην Ήπειρο, Μπινίδας. Άμα είμαι στην Κρήτη, Μπαϊδενάκης. Παρ' αυτό σ' αρέσει η Μπαϊδενάπολες. Είναι Πελοπονής, από τα δικά σου τα μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να πω κάτι που είπες και θα μιλήσω στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είπες προσορίσετε στην Χίλη Ολυμπία, στο δικό μας τα μέρη και στο δικό σου το μέρη. Και ξέρω όλοι πολύ καλά την ιστορία, την οικογένεια μου, η μάνα μου και οι πατέρες μου μεγάλωσαν στο Πλάτανο, ένα χωριό στη Ουρανία, Ναυπακτία. But H. Olympia belongs not just to the Greeks, it belongs to the world. It is a true treasure, not only because of its beauty and historical significance, but what it represents. The ancient Greeks would say sound mind and sound body, which I think is the very meaning of proper health, but the ethos that the Olympic Games has fostered way back to 776 BC. As the mayor correctly pointed out, it's going to be celebrating its 2800th anniversary. Wars stopped for the Olympic Games. They put down their swords, they put down their spears, and they came here to have very respectful athletic contests. And things like this brought people together. It is what I say, a quintessential people-to-people ties. When we have opportunities to come spend time in each other's country and spend time in each other's communities and sit down and talk as friends, we have a better understanding of each other. We are at the embassy, all 450 of us, and most of us, people of who live in Greece, who are Greek. Και εσείς σαν μισό Έλληνες, να μην πω ολόκληρος, μας βοηθάτε εδώ την Ελλάδα. Θα συγχαίρω, διότι άμα θέλω καλά πράγματα, ενισχύεται τους αγώνες και τους προβληματισμούς γίνεται της πατρίδας μας, ώστε να ζούμε και εμείς ήρεμα όπως ζουν και όλα τα κράτη, τα πολιτισμένα. Τώρα μπορείς να τηλεφωνήσεις στη μάνα μου, να τη πεις, ακούω καλά πράγματα για τη Ιώσο. Γιατί όχι αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά να είμαι στην Αγία Ολυμπία σήμερα. Είναι πανόμορφο
χωριό. Έχω δει πολλές φορές όταν ήμουν μικρός, πήγε κατά σύνωση σε ένα δίπλανο χωριό. Να σου πω, είναι η μεγάλη τιμή μου. Ευχαριστώ για την καλοσύνη και η φιλοξενία που όλοι σας με έχουν δείξει και εύχομαι να ξαναγυρίσω σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην Ολυμπία τον εξοχότατο κύριο πρέσβη της των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τσούνι, ο οποίος όπως γνωρίζετε έχει ελληνική καταγωγή και όπως θα διαπιστώσατε είναι βαθιά Έλληνας, αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο και νομίζω ότι ο δεσμός του με την Ολυμπία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Το διαβεβαίωσε άλλωστε. Είχαμε και την ευκαιρία να του παρουσιάσουμε τον τόπο μας, με τον μεγάλο τόπο μας και τα προβλήματά του όμως. Όχι μόνο εγώ, αλλά και οι βουλευτές και οι υπόλοιποι παράγοντες, ο κύριος Νικολούτσος, η περιφέρεια, γιατί εκπροσωπεί μια πολύ μεγάλη χώρα. Δεν είναι μόνο το διπλωματικό κομμάτι, είναι και το επιχειρηματικό κομμάτι, είναι και το επενδυτικό. Και νομίζουμε είναι και το εκπαιδευτικό, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το θέμα, που νομίζω η Ολυμπία έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από φίλους, έχει ανάγκη από συμμάχους, έχει ανάγκη από υποστηρικτές. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία από κοντά να θέσουμε και τα επιμέρους ζητήματα και τις προτάσεις που έχουμε. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό στο πλαίσιο ενός χαιρετισμού και ενός καλωσορίσματος. Και όπως είπα και προσωπικά στον ίδιον, ευελπιστούμε ότι οι σχέσεις μας θα γίνουν ισχυρές και στενές από εδώ και πέρα. Ήταν μια αρχή και πιστεύουμε πάνω σε αυτή την αρχή μπορούμε να οικοδομήσουμε. Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην αρχαία Ολυμπία. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής για τα προβλήματα της Ηλίας και της αρχαίας Ολυμπίας. Ένας άνθρωπος που είναι πιο Έλληνας από τους Έλληνες, αγαπάει την Ελλάδα, μάχεται για την Ελλάδα. Θέλουμε να μάχεται και για την Ηλία το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως φεύγουμε όλοι πιο αισιόδοξοι, γιατί από σήμερα η αρχαία Ολυμπία, ο νομός Ηλίας, αποκτά έναν όχι μόνο ισχυρό σύμμαχο, αλλά έναν δυνατό φίλο. Ήταν πάντως ένα πολιτικό μήνυμα. Ήταν ένα πολιτικό μήνυμα. Ένας ισχυρός της εποχής, ξεκάθαρα... έστειλε ένα μήνυμα μέσω της Ολυμπίας. Γιατί η Ολυμπία συγκέντρωνε τους Έλληνες όλους. Πάμε. Ένα άλλο μέρος. Okay. Έγιναν τα εγγένεια ενός προγράμματος. Προσπαθούσαν να διασφαλίσουν ουσιαστικά τη δίκαιη εκκίνηση. Δηλαδή για να φύγουν όλοι οι αθλητές μαζί. You want to try my maybe I want someone wants to join is it open outside this this comes from the 8th century.